Ο ΣΥΡΙΖΑ για κυβέρνηση συνεργασία υποθέτω προσβλέπει μόνο στο ΠΑΣΟΚ. Και στο βαρουφάκι ενδεχομένω, έτσι δεν είναι. Οι εκλογέ τη επόμενη μέρα, το αποτέλεσμα τη επόμενη μέρα, ακόμα και στο κομμουνιστικό κόμμα, θα βάλει θυλήματα. Σα το λέω από τώρα. Δεν είναι απλά τα θέματα για, για τον καθένα. Διότι αυτή τη στιγμή η αυτοδύναμη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία οδήγησε στο να είχαμε. Απόλυα χιλιάδων ανθρώπων στο έγκλημα του, 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 COVID. Χάθηκαν άδικα χιλιάδες άνθρωποι στο βωμό μιας κυβέρνηση αυτοδύναμης. Στο τελευταίο, στην τελευταία τραγωδία χάθηκαν ένα μέρος από τα τριαντάφυλλα της ελληνικής κοινωνίας. Σε ένα έγκλημα που συνδετελέστη λόγω της ανεπάρκειας, της ανικανότητας και της αυταρέσκειας αυτής της κυβέρνησης. Τα 8 στα 10 παιδιά τα νέα παιδιά που έχουν τελειώσει πανεπιστήμια, που είναι απ τα, απ τα, απ τους, η πιο μορφωμένη γενιά που πέρασε σε αυτόν τον τόπο, είναι αναγκασμένα να ζουν το φαινόμενο της παρατεταμένης εφηβείας και να, να μην μπορούν να πετάξουν τα δικά τους τερά. Με 500 ευρώ και με 400 ευρώ που είναι το 33% Στατιστικά δεν θέλετε, δεν είναι το 100, το... 33% είναι μερικής απασχόλησης. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα χρήματα αυτά τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν ε, ε, τη ζωή τους. Οι, 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 οι πολλέ και καλά αμοιβόμενε θέσει εργασία περιορίστηκαν σε μια επένδυση ε, 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 που έχει στη Θεσσαλονίκη για 80, για για 80 στιγμή, άτομα. Λάθη, Αυτή κύριε, είναι πρωί, λοιπόν η κατάσταση το, το την οποία ζει ο ελληνικός λαός. Για να μην σα πω η αυτοδύναμη κυβέρνηση των σκανδάλων, και θα μου επιτρέψετε εδώ να σα πω το εξή ζω αυτές τις μέρες ένα φοβερό, μια φοβερή πρόκληση. Έχω μια συνεργάτηδα, η οποία έχει υποβάλει μια αίτηση να πάρει 11.000 δάνειο, 11.000 για να μπει στο εξοικονομό. Έχει ένα κίνητο που έχει την αξία του, είναι 130 τετραγωνικά, είναι στα τούβλα. Βάζει λοιπόν, ζητάει 11.000, παίρνει στο μόνιμο υπάλληλος, 20 χρόνια υπάλληλος. Δουλεύει και στον ιδιωτικό τομέα άντρας της, η κυρία αυτή λοιπόν δεν δικαιούται 11.000, τη απέρριψαν το αίτημα. Ο κύριο υφυπουργό, ο οποίο διέγραψε 2 εκατομμύρια από αυτή τη συμμορία Έτσι. και το λέω με τα λόγω γνώση. Και όποιο τολμάει, Έτσι, είναι... θα παρετηθώ από, από, την ασυλία μου ω βουλευτή. Όποιο τολμάει από αυτού του κυρίου του τραπεζικού συστήματο, αυτή η συμμορία που έχει καταστρέψει την Ελλάδα διαχρονικά του τραπεζικού συστήματο, πληρώνει τον αναλλαγικό φόρο. Όλα αυτά τα χρόνια τα, τον έχουν πληρώσει όταν με διάφορους τρόπους δίνουν τα μπόνους σε όλους αυτούς τους κυρίους Μάλιστα. και όταν δίναν τα δάνεια και χρεοκοπούσαν τι τράπεζες και τις πλήρωνε ο ελληνικός λαός. Θα μπορεί η αυτοδύναμη κυβέρνηση απέτρεψε το, το έγκλημα που συνετελέστηκε και υπάρχει, το λέω και αυτό με τα λόγια στον ε, Άριο Πάγο. Καλά. Και έδωσαν τη δυνατότητα στα φαν. Δεν είχαν το κουράγιο αυτοί οι κύριοι. Τα φαν δεν Θα πάμε, δικαστές, κόκκινα, κύριε, θα πάμε κύριε, μετά, yeah. θα πάμε στα κόκκινα δάνεια. Θα πάμε. Δεν, θα Αυτό, θα πάμε. μετά θα, 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 θα πάμε. για το έγκλημα που έγινε στον Άριο Πάγο και τι αυτή τη στιγμή Το έγκλημα αυτό τα μετά. παρακαλώ. Αφήστε με να τα πάω με τη σειρά. Μία κυβέρνηση συνεργασία ευρύτερων πολιτικών, πολιτικών δυνάμεων μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζέοντα προβλήματα και κυρίω την κερδοσκοπία και την εσχροκέρδεια. Ο θα πάμε Έλληνας σας εχθές, κύριε Φιλιππακόπουλη, το διαβάσατε. Θα πάμε. Περίο, το 40% των Ελλήνων περιόρισαν και την έξοδό τους για καφέ. Και δεν το λέω εγώ, το έχετε διαβάσει φαντάζομαι. Ναι. Σε έρευνα κύριε, που δημοσιεύτηκε εχθές. Κύριε Καρθιμάκη, πάμε για να κλείσουμε το, το πρώτο